Καλώς ήρθατε στο Made in Athens. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο Sektor 30, είμαι η Ιουλία και σήμερα θα γνωρίσουμε τους εικαστικούς Μαρία Ευσταθίου και Ηλία Κοέν. Είμαι ο Ηλίας Κοέν και είμαι εικαστικός. Και εγώ είμαι η Μαρία Ευσταθίου και είμαι γλύπτρια. Βρίσκεστε τώρα στο εργαστήριο του Sektor 30, στο νέο κόσμο. Το Sektor 30 ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Μέσα από μια προσωπική ανάγκη μας να έχουμε ένα χώρο εργασίας και πρόσβαση σε υποδομές παραγωγής έργου. Το Sektor 30 εξελίχθηκε αυτά τα 3 χρόνια σε ένα συνδρομητικό μοντέλο που επιτρέπει νέους δημιουργούς, εικαστικούς αλλά και άλλους δημιουργούς να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, το χώρο, τα εργαλεία για την παραγωγή νέου έργου. Το Sektor 30 έχει ένα εργαστήριο γλυπτικής κεραμικής και παράλληλα αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ένα εργαστήριο χαρακτικής και τυπογραφίας. Το εργαστήριο συνεχίζει να λειτουργεί σαν χώρος παραγωγής έργου. Παράλληλα θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα, ένα κύκλο βραβείων βελτίωσης τεχνικής με μια μορφή Artist in Residency, ώστε να προσκαλέσουμε νέους και παλαιότερους καλλιτέχνες να εργαστούν στο χώρο για την παραγωγή νέου έργου, ίσως σε πιο ειδικά projects. Ένα άλλο κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο Sektor είναι η έρευνα στα υλικά. Δηλαδή προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε αυτό το κομμάτι και στα μέλη που έρχονται, αλλά να το καλλιεργήσουμε και σε εμάς. Βασικό υλικό στην κεραμική είναι ο πυλός. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά είδη πυλού. Βγαίνουν σε διαφορετικά χρώματα, διαφορετικές υφές. Ψήνονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Οπότε μπορεί να το βρεις ξερό, μπορεί να το βρεις με έτοιμο πλαστικό που λέμε εμείς. Μπορείς να το ξεθάψεις από το έδαφος, πάρα πολύ ωραία. Όσο είναι πλαστικό, όσο έχει νερό ακόμα, ο καλλιτέχνης μπορεί να του δώσει κάποια μορφή, είτε στο χέρι, είτε στον τροχό της κεραμικής. Στη συνέχεια υπάρχει μια στιγμή αδράνειας, ας πούμε, που αφήνουμε το κεραμικό πια να στεγνώσει, δηλαδή να φύγει το νερό από το σώμα του. Και μετά ψήνεται στο φούρνο. Έχουμε μία σειρά από δείγματα των πυλών που είναι διαθέσιμοι στο εργαστήριο. Ή που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από το εργαστήριο. Ναι. Στο εργαστήριο, γιατί θέλαμε... Όταν έρχεται κάποιος εδώ, έχουμε κάποια υλικά που τα παρέχουμε εμείς ή που είναι διαθέσιμα για να τα πάρει κάποιος, αλλά επειδή θέλουμε ο καθένας να χρησιμοποιεί ό,τι υλικό θέλει, δεν τους περιορίζουμε, οπότε κατά καιρούς μας φέρνουν ό,τι θέλει να δουλέψει το κάθε μέλος, οπότε έχουμε μαζέψει μια αρκετά μεγάλη συλλογή από πυλούς που υπάρχουν. Στο εργαστήριο έχουμε και ένα πάγκο ιαλωμάτων, ο οποίος έχει σχεδόν όλα τα υλικά που είναι διαθέσιμα για χρήση από τα μέλη μας. Οπότε έχουμε κάποιες ουσίες που είναι στην ουσία το γυαλί και μετά έχουμε και διάφορες χρωστικές. Οι χρωστικές διαχωρίζονται σε 2 έτσι, γενικές κατηγορίες. Τα είναι τα οξύδια μετάλλων, οξύδιο του χαλκού που βγαίνει πράσινο, οξύδιο του σιδήρου που βγαίνει καφέ και μετά υπάρχει και η πιο σύγχρονη παλέτα, τα λεγόμενα πυροχρώματα, τα οποία πάλι είναι οξύδια μετάλλων, αλλά είναι λίγο πιο... αναμειγμένα μεταξύ τους και με μια διαδικασία που τα κάνει λίγο πιο σταθερά. Με μια πιο βιομηχανική διαδικασία. Πρόσφατα, έχουμε μισό χρόνο. Ακόμα δεν είναι έτοιμο, ακόμα τώρα το τελειώνουμε. Έχουμε δημιουργήσει ένα εργαστήριο χαρακτικής. Ξεκίνησε από ένα όρθιο τυπογραφικό πιεστήριο Heidelberg, το οποίο το πήραμε χωρίς να έχουμε την παραμικρή ιδέα τι θα το κάνουμε. Και για ποιο λόγο το παίρνουμε, απλά το θέλαμε. Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείται στην τυπογραφία. Στο εργαστήριο έχουμε διαθέσιμους χαρακτήρες σε ελληνικά και σε αγγλικά για
την τυπογραφική χρήση, όπου ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να χρησιμοποιήσει, να φτιάξει τα δικά του frames, ας πούμε. Χρησιμοποιούμε τους τυπογραφικούς, μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία για να φτιάξουμε το κλισέ. Μπαίνει στην πλάτη του πιεστηρίου, ρίχνουμε το μελάνι από πάνω, απλώνεται στους κυλίνδρους και μετά ουσιαστικά μπαίνει το χαρτί από τη μία πλευρά, το ρουφάει με βεντούζες, το κολλάει πάνω στα τυπογραφικά στοιχεία, περνάει από πάνω, μελανώνει τα τυπογραφικά στοιχεία, πάει το χαρτί, το χτυπάει με πίεση και το βγάζει από την άλλη μεριά τυπωμένο. Το εργαστήριο χαρακτικής αυτή τη στιγμή είναι εξοπλισμένο με μία πρέσα Heidelberg, επίσης μία πρέσα χαλκογραφίας και παράλληλα χτίζεται αυτή τη στιγμή το εργαστήριο μεταξωτυπίας. Ως καλλιτέχνες στη σχολή και στις σπουδές δεν είναι απαραίτητο ότι έχεις καλύψει όλο το φάσμα των πραγμάτων που θα μπορούσες να ασχοληθείς. Έρχονται στιγμές που ξαφνικά θες να ξαναγυρίσεις σε κάποιο άλλο υλικό που δεν είχες γνωρίσει στα φοιτητικά σου σπουδαστικά χρόνια. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχουν χώροι που θα μπορούσες να βρεις αυτή τη γνώση και να δημιουργήσεις έργο. Και να πειραματιστείς, γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι χώροι που υπάρχουν δεν επιτρέπουν τον πειραματισμό. Εδώ, επειδή είμαστε και δύο καλλιτέχνες, θέλουμε να έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα και να... με ένα τρελό project που θέλει να το πραγματοποιήσει και να κάνει ό,τι θέλει.